Soul Hunter. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το τέταρτο επεισόδιο αυτής της limited playlist της Top of the Tree έχει να κάνει με έναν πολύ ιδιαίτερο και θρυλικό καλεσμένο, έναν από τους πρώτους Έλληνες YouTubers gamers και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Super Retroid. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, που ήρθες. Χάρηκα. Είμαι σίγουρα από όλα αυτά που είπες. Όλα. Ιδιαίτερος. Τα άλλα κράτα, το ιδιαίτερος. Εντάξει. Όχι, όχι, σε όλα. Είσαι επιρροή, είσαι από τους πρώτους. Έχεις τα απόλυτα respect για αυτό που ξεκίνησες και έκανες. Και πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να έρθεις σήμερα για να κάνουμε το τέταρτο βίντεο αυτής της σειράς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα βίντεο το οποίο το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Να σου πω να έρθεις απλά βλέποντας ότι δεν ήσουν τόσο ενεργός πλην του τελευταίου διαστήματος. Ίσως ήταν μια ευκαιρία να την εκμεταλλευτώ και να σε φωνάξω. Θεωρώ ότι έχουμε ίδια κοινά που θα δουν αυτό το βίντεο. Το τρίπτυχο Super Retroid, Joystick, Console Hunter έχουν μια αγάπη αυτά τα τρία κανάλια. Μοιράζονται τις ίδιες φάσεις, τις ίδιες ιδέες από παλιά, Sega ξέρω εγώ, πόρωση στο gaming. Και νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα το δείτε από όλα αυτά τα τρία κανάλια σίγουρα οι φίλοι των καναλιών. Και είμαστε εδώ για να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια. Τώρα πόσο θα πάρει το βίντεο δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Κλασικά. Εγώ πάντα ξεκίναγα τα βίντεο μου. Θέλω να σας πω 5 πράγματα για 10 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Μίλαγα για μία ώρα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Έχει καταδύσει ανέκδοτο αυτό, όταν πάντα το λέω. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω μικρό βίντεο. Αν και πρόσφατα που μου δώσανε κάποιο υλικό με παλιά μου βίντεο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τότε έκανα τα πρώτα μου πρώτα βίντεο από την πρώτη αίρα του καναλιού. Ήταν κάτι 15 λεπτά, όντως. Ναι. Ψήλω ντρεπόμουν να μίλαγα αυτά. Έλεγα τώρα να σας δείξω αυτό. Έδειχνα 5 πλάρα, κάτι κακογυρισμένα, ένα πράγμα, ένα ντροπή του βίντεο τέλος πάντων. Αλλά αυτά ήταν. Ναι. Ήταν πιο μικρά. Μετά απλώθηκα. Εγώ από την αρχή απλωνόμουν. Απλά και εγώ τώρα τελευταία ξανακάνω κάτι μικρά βίντεο, κάτι 20 λεπτά και ντρέπομαι για επειδή είναι 20 λεπτά. Γιατί έχω συνηθίσει ταινίες Ben Hur εδώ, 3 ώρες, 3 ώρες. Ταινίες πάντως, εσύ θα το ξέρεις. Το ζόρι δεν είναι όση ώρα τις κάνεις. Μπορεί να μιλάμε εμείς 200 ώρες. Το μετά. Το μετά είναι. Ότι τα μεγάλα βίντεο δυστυχώς μετά στρώνε πολύ περισσότερο χρόνο και πάει εκθετικά περισσότερος. Δεν είναι ότι αν είναι μία ώρα βίντεο θα μου φάει μία ώρα το μοντάζ. Εννοείται. Η μία ώρα βίντεο θα σου φάει μία ώρα μοντάζ. Mm-hmm. Οι δύο ώρες βίντεο δεν θα σου φάνε δύο ώρες μοντάζ, θα σου φάνε τρεις ώρες μοντάζ. Ναι. Ισχύει. Και άμα έχει γίνει κάποια στραβή, κάποια θέμα στον ήχο, άντε για μετά. Πρέπει να το παρακολουθήσεις αναγκαστικά. Με το πιο βαρετό πράγμα όταν κάνω βίντεο είναι που πρέπει να με ξανακούσω να λέω τα ίδια ξανά. Ναι. Προφανώς. Λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, να πούμε καταρχήν ότι ο Βασίλης διατηρεί το ομώνυμο κανάλι στο YouTube, το Super Retroid. Δεν θαρώ ότι υπάρχει κάποιος που με παρακολουθεί και δεν γνωρίζει αυτό το κανάλι, αλλά αν υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό, πάμε γρήγορα YouTube, ψάχνουμε Super Retroid, ψάχνουμε και πατάμε subscribe γιατί επιβάλλεται. Δεν χρειάζεται να δείτε. Πατάτε subscribe απλά γιατί είναι Super Retroid. Δεν θα πω κάτι άλλο. Το τι εννοώ θα το καταλάβετε μόνοι σας όταν παρακολουθήσετε και το πιο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο βίντεο του Βασίλη. Οπότε, Βασίλη, πώς θέλεις να ξεκινήσουμε? Βασικά, εγώ έχω σκεφτεί να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που κάνω στο τέλος των συνεντεύξεων των Room Tours. Δηλαδή, αφού έχω δείξει έναν συλλέκτη,
στο τέλος τον πιάνω και πυροβολάω κάποιες ερωτήσεις για να μάθουμε την πτυχή και το χαρακτήρα του εκάστοτε συλλέκτη. Επειδή σήμερα έχεις έρθει εσύ εδώ και δεν έχουμε τη συλλογή σου εδώ, λοιπόν, θα σου κάνω σίγουρα αυτές τις ερωτήσεις και θα γίνει και ένα improvise στην πορεία. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Βασίλη στο παρελθόν, τον μικρό Βασίλη, τι έπαιζε, πώς ξεκίνησε το πρώτο του video game, ποιο ήταν, αν θυμάται ποιο ήταν. Ναι, ας ξεκινήσουμε να πάμε. Από εκεί, άλλωστε είναι πολύ πρόσφατο, μικρός ακόμα. Έχεις πει σίγουρα, εννοείται, έχεις πει παλιότερα στο κανάλι σου, αλλά ας κάνουμε έτσι μια περίληψη. Ωραία, ωραία, ναι. Να θυμάσαι και, ξέρεις, λέγοντάς τα, τα αποτυπώνεις στο λεγητός, πέρα τα χρόνια τα ξεχνάς. Ναι, είναι μια παρακαταθήκη αυτά τα βίντεο, εγώ το λέω. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν είχα μπει στη διαδικασία να πω έτσι, κάποιες πρώτες ιστορίες όταν είχα το κανάλι που έλεγα τι, πώς πέρναγα, τι έκανα, ποια ήταν η πρώτη μου κονσόλα κτλ. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε το κανάλι λοιπόν και σήμερα με ρώταγε κάποιος, από αυτά που έχω πει τα μισά θα είχαν πλέον, θα ήταν σβησμένη η μνήμη, δεν ναι, θα υπήρχαν. Ναι, ναι. Σίγουρα. Δηλαδή και εγώ με πιάνω να ξεχνάω κάποια πράγματα. Οπότε λοιπόν θέλω να ξεκινήσω την πρώτη ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη φορά, πόσο χρονών ήσουν, δηλαδή αν θυμάσαι και χρονολογία, που είχες την πρώτη σου επαφή με video game, αν θυμάσαι ποιο ήταν δηλαδή και πότε? Ναι, ήταν, πάντα ξεχνάω τώρα αν ήταν το Asteroids ή ένα, ή το Galaga, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Ήταν στο Atari σε ένα φύλλο, φάση τώρα πρέπει να ήμουν 5 ή 6 χρονών, max. Okay. Εκείνη ή 5 ή 6 ήμουνα, σπίτι του, είχε το παιδί αυτό ένα Atari στην Καλαμάτα, βάζει την τηλεόραση, βλέπω αυτό το παιχνίδι, ήταν αυτό που έπεφτε σταδιακά, πέφτανε και έχει τη γραμμή που σημαδεύει και πέταγε σφαίρες προς τα πάνω, ναι, και πήγαιναν αυτά πέρα εδώ. Ναι, το Invaders. Ναι, ένα από αυτά okay, ήταν. Okay, ναι. Κλασικό παιχνίδι τότε μέσα εκεί. Αυτό θυμάμαι. Μετά, εντάξει, σαν παιδάκι το ζήλεψα πάρα πολύ. Παράλληλα με αυτό, είχα εικόνες όμως και από arcades. Λογικό. Λοιπόν, ναι, ναι. Καλαμάτα Μπούκα συγκεκριμένα. Ήταν η Μπούκα είναι η παραλία που είναι κοντά στο χωριό μου. Okay. Οπότε όταν πηγαίναμε για μπάνιο, είχε 4-5 καμπίνες εκεί στην παραλία. Ξυπόλυτη με τα μαγιό. Ωραίες εικόνες. Τα παιχνίδια που θυμάμαι ότι στάνταρ είχε ήταν το Street Fighter εκεί και το New Zealand Story. Αυτό το παιχνίδι δεν το ξέρουν πολύ. Κοτοπουλάκι. Το κοτοπουλάκι, το οποίο ήταν πάρα πολύ ψαρωτικό. Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δύσκολο λίγο βέβαια για τότε. Και γιατί για τώρα. Καλά, και τώρα, ναι. Δηλαδή τότε παίζαμε τα πρώτα. Εγώ τουλάχιστον παίζα τα 2-3 πρώτα levels. Λοιπόν, αυτές ήταν εικόνες, αλλά για κάποιο λόγο, παρόλο που αυτά δεν θυμάμαι να με σοκάρανε. Μ' αρέσανε, ναι. Πήγαινα, χάζευα σαν παιδάκι. Με σόκαρε πολύ η φάση του Atari, γιατί ήταν σπίτι του. Και μπήκα, ναι, σε μια λογική σαν παιδάκι. Η τηλεόραση που να δείξει αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνει αυτό. Όχι τόσο συνειδητά όσο το λέω τώρα. Αυτά, ναι, λειτουργούν απλά. Ναι, δεν τα συνειδητοποιείς όταν τα παθαίνει σαν παιδί. Τέλος πάντων, μετά ζητούσα από τον πατέρα μου και τη μάνα μου Ατάρι προφανώς. Θέλω Ατάρι. Ναι. Και να πω ότι η έννοια του Ατάρι τότε ήταν σαν την έννοια της Coca-Cola, που σου δίνουν Pepsi Green Cola και λες πίνω Coca-Cola. Ήταν η κλόνη, είχε πολλούς κλόνους. Όχι, λέγαμε θα παίζω Ατάρι. Α, το γενικευμένο, ότι η Ατάρι είναι ηλεκτρονικά. Ήταν video games, ήταν, ναι, 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 ηλεκτρονικά. Okay, ναι, ναι. Η Ατάρι είχε αυτή την έννοια, να ξέρετε, ναι, παιδιά. θέλω να πάρω Ατάρι, θέλω να πάρω Ατάρι. Όχι, θέλω να πάρω Ατάρι τη μάρκα. Θέλω να πάρω Ατάρι, δηλαδή το μηχάνημα που το βάζει στην τηλεόραση και παίζει παιχνίδια. Αυτό. Όπως αλλαγότερα λέγανε όλες οι ομάδες, PlayStation. Και εννοούσε, ναι, ότι έχεις τα πάντα. Στην Αμερική αυτό το είχαν πάθει με την Nintendo. Δηλαδή, ναι, πώς θα πάρεις ένα PlayStation και πήρες Nintendo να παίζεις. Αυτό ακριβώς. Πάλι Nintendo παίζεις. Ναι. Κλασικές ατάκες, μαμάδες που δεν εξελισσόντουσαν. Οπότε συνέχεια πώς σε βρίσκει, σου παίρνουν τελικά Atari? Μου παίρνουν. Μάλιστα είναι και οικογενειακό ανέκδοτο το πόσο επίμονος ήμουνα. Είχα βγάλει μια αντίδραση πολύ, ναι, του κακομαθημένου, του θα πεθάνω, πεθαίνω αφρόνωστε τώρα, το θέλω και αυτό, ναι. Εντάξει, δεν τα περνά εύκολα. Εντάξει, παιδιά πολλά, μικρά. Με τα πολλά, okay, μου πήραν, πέρασα πάρα πολύ καλά. Μου πήρα ένα κλόνο, τέλος πάντων, με αυτά τα 256 παιχνίδια που είχε μέσα. Και εγώ έτσι ακριβώς ξεκίνησα, με το ίδιο. Κλίκι, κλίκι, κλίκι. Και μάλιστα να πω ότι
ενώ η συλλογή μου έχει εξαφανιστεί, το έχω πει και στο κανάλι, δεν έχω πλέον ελάχιστα πράγματα. Αυτό τον κλόνο, κάποιος φαν του καναλιού, στα πρώτα χρόνια, μου κάνανε... Στο βρήκε και στο σιλέ. Τον είχε, δεν τον ήθελε, και μου έρχεται ένα fan mail και μου λέει πάρ' το, επειδή ξέρω ότι ξεκίνησες από εκεί. Και θέλω να του πω, αν με βλέπει, γιατί δεν θυμάμαι δυστυχώς ούτε τα ονόματα όλων αυτών που μου είχαν έτσι χαρίσει κάποια πράγματα. Για διάφορους λόγους τα έχω ξεχάσει, παιδιά. Ζωή λέγεται η λόγη. Σωστό. Εννοείται. Όμως, αν μ' ακούει και ξέρει ότι αυτός μου στείλε το Atari, έχει φύγει όλη η συλλογή, το Atari έχει μείνει. Το κράτησα και λέω αυτό θα μείνει. Σωστός. Ήταν first contact, δεν γίνεται να το χάσει. Η αλήθεια είναι δεν θα πιάνε και κάτι τώρα. Δεν νομίζω να θέλει κανένας ένα Atari, αλλά είναι το συναισθηματικό πάντα, δεν είναι τα χρήματα. Ακριβώς. Οπότε από το Atari μπαίνει στη φάση των video games, μεγαλώνεις θαρώ, αναγκαστικά. Μπαίνω, μεγαλώνω, ναι. Και τι ζητάς μετά, πολύ τι τρελαίνεις. Σύντομα όμως, είμαστε πλέον, μπαίνουμε τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές 90s, και έχει αρχίσει στην Ελλάδα η φάση Mega Drive. Okay. Έτσι. Και έχουμε και ένα φίλο στην παρέα που έχει Mega Drive. Έχω και κάτι φίλους που έχουν αρχίσει και παίρνουν τότε τους πρώτους 286 και τα λοιπά. Κάτι γείτονες που είχαν κάτι Amstrad CPC, κάτι Amiga και κάτι τέτοια. Και έχω αρχίσει και παίρνω αυτές τις πρώτες εικόνες. Βλέπω κάποια παιχνίδια τα οποία τώρα λέω, τι είναι αυτό. Και το Atari θέλω να το πετάξω μπλε στη θάλασσα. Δηλαδή. Ναι, δεν είχε. Τι κάνω με αυτό. Ισχύει. Φαινόταν, ήταν με χαοτική διαφορά από Atari σε το NES Master System. Ναι, ήταν χάος. Τι χάος. Λέω, τι κάνω εγώ με αυτό. Οπότε μετά ξεκινάω το μεγάλο αγώνα να πάρουμε Sega. Έτσι, Sega πρώτη επιλογή. Ναι, δηλαδή το Nintendo δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σε μένα τότε καθόλου, τροχιά. Γιατί δεν είχα εικόνες από Nintendo. Okay. Έτσι. Η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν πιο Sega Country. Αυτά θα τα πούμε και πιο μετά. Ναι. Είχα εικόνες Mega Drive βασικά και το ζήλευα πάρα πολύ. Όμως εκείνη την περίοδο που υπήρχε το Mega Drive, η κονσόλα του φτωχού ήταν το Master System. Το οποίο είχε πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή. Δεν θυμάμαι πόσο, αλλά γενικά ήταν πολύ πιο αυτό. Ήταν εξαιρετικό και μου πήραν τέλος πάντων ένα Master System. Τίμιο σκύλι το Master System. Τίμιο, το πήραμε στην έκδοση το Master System το 2 με την έκδοση που είχε μέσα το Alex Kidd. Από την πρώτη version, ωραίος. Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες ώρες έχω παίξει αυτό το Alex Kidd. Το έχεις τερματίσει, υποθετώ. Όχι. Εγώ δεν το έχω τερματίσει. Χάνομαι στο τελικό στο τέλος. Το είχα φτάσει με τα 1000 ζόρια προς το τέλος, στο κάστρο. Στο κάστρο. Αλλά πρέπει να το είχα φτάσει προς το τέλος της ζωής του και της ζωής μου μαζί του. Ναι. Μετά από πολλά ζόρια και από τη βαρεμάρα. Δηλαδή, πάμε να ξαναπαίξουμε αυτό. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και εγώ μια από τα ίδια στο τελικό κάστρο πάντα. Με κακό χειρισμό. Ναι. Πολύ κακό jump. Σλάγγι ο χειρισμό. Ναι, ναι, πολύ κακό jump και με. Σερνόταν η τολαστρομή, ναι, 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 ναι. Η μαλακία. Και με το μηχανάκι ακόμα ήταν δύσκολο. Και τα πέτρα ψαλίδι χαρτί, ναι, ας πούμε, ναι, που ακόμα δεν έχω καταλάβει. Αυτά ήταν random. Νομίζω τα σημείωνα και από ένα σημείο μετά ήξερα τι θα βγάλει. Τα σημειώναμε, ναι. Εντάξει, ωραία εποχή, ωραία εποχή, Alex Kidd. Εντάξει. Μετά ήταν το Master System. Στην εποχή του γυμνασίου, με το Master System πέρασα κάποια χρόνια στο δημοτικό. Mm-hmm. Και γυμνάσιο πήρα το SNES. Μετά για κάποιο λόγο, δεν έχω καταλάβει πώς, αλλά επειδή μάλλον είχα το Sega, ήταν πολύ, έχω ξεκινήσει, παίρνω τα πρώτα user, ξέρεις, τα πρώτα περιοδικά, έχω αρχίσει και μπαίνω λίγο στη φάση να ασχολούμαι λίγο. Σωστός, με το σπορ. Ωραίος. Έτσι, όσο είχα το Master System, απλά έπαιζα, δεν ασχολιόμουν. Mm-hmm. Mm-hmm. Απλά έπαιζα, αντάλλαζα κανένα παιχνίδι, νίκιαζα κανένα παιχνίδι. Είχε ανοίξει ένα τελεκλαμπ τότε. Βέβαια. Στην Καλαμάτα, που όταν άνοιξε τελεκλαμπ στην Καλαμάτα ήταν κι άλλο ένα μαγαζί. Όπα, λέμε αυτό. Και νοικιάζανε παιχνίδια και έπαιζα. Τα περισσότερα παιχνίδια έτσι τα έπαιξα. Ναι, δεν ναι, είχα ναι. Δικά μου. Δικά μου νομίζω είχα στο Master System μαζί με το Alex Kidd, είχε το Action Fighter. Ένα με ένα αυτοκινητάκι που πήγαινε πέρα δόθε και γινόταν και αεροπλανάκι και τέτοια. Ένα δρόμο κατέβαινε. Ναι, πάρα ναι, πολύ ναι. Δύσκολο. Είχε το Ninja. Το Ninja, κλασικό. Ναι.
Όχι, εδώ έχω. Ναι, δεν έχω τον Nintendo. Ήταν αυτά με τα άσπρα εξώφυλλα, ξέρεις, τα πέσει. Ναι, 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 ναι. Τα οποία είναι πολύ ρετρό. Α, σου δείξω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που θα σου αρέσει αυτό. Το είχα πάρει πριν 3 χρόνια, μου είχε σπάσει τα νεύρα μικρό. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι πάει ατάκα που λέει και ο Μάκης, ξέρεις, όταν παίζει τα παιχνίδια τα Souls, like. Σπάστα με επιτυχία. Ναι, ναι, αυτό. Με κασετούλες. Ναι, ναι. Εκείνες εποχές. Μετά υπήρχε το debate ποιο είναι καλύτερο, SNES ή Mega Drive, SNES ή Mega Drive. Περισσότεροι λέγανε SNES. Ναι. Εντάξει, γιατί ήταν εκεί στο τεχνικό. Ναι. Και πήρα το SNES. Mega Drive δηλαδή δεν ήθελες να πας γιατί απλά ήθελες να δοκιμάσεις το καινούριο, το Super Nintendo γιατί που ερχόταν. Γιατί διάλεξα στρατόπεδο, ρε παιδί μου. Είχα πιστεί ότι είναι καλύτερο. Εντάξει, λέω πιο τώρα. Αυτό έχει 16 εκατομμύρια και εσύ με 32.000 έλαρε σε βάρο. Σε okay. Θα πάρω. Και ήμουνα μετά, έγινε αυτό το κολόπεδο που έφτιαξα τη Sega, την πούλησα και έλεγα. Ρε μαλάκα, πιο Mega Drive τώρα. Πέτατο να πούμε εδώ πέρα. Σνέζε εδώ πέρα. Ναι. 16 εκατομμύρια. Αυτό το 16 εκατομμύρια το θυμάμαι γιατί είναι. Τρομακτική διαφορά στα χρώματα που δεν παίζαν και πολύ ρόλο. Η ισχύ, αλήθεια είναι. Ισχύει. Και επειδή ήταν τρομακτική, του έλεγε του άλλου, έλα, πες, 36.000. Που βέβαια δεν τα βλέπεις στην οθόνη τη διαφορά αυτή, να το πούμε ναι, αυτό. Και του έλεγα εγώ, 16 εκατομμύρια, το αντιλαμβάνεσαι. Και με κοίταγε σαν γαζός, ρε. Ναι. Και έφευγε κλαίγοντας. Πρέπει να χάσει πολύ κόσμο στη μάνα του να λέει: γιατί μου πήρες Mega Drive, έχω 32 και ο άλλος έχει 16 εκατομμύρια, με έκανε ρεζίλι. Ναι. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα που δεν τα αντιλαμβανόμασταν. Δηλαδή και στην Αμερική που λέγανε για blast processing. Πολύ εδώ, ας πούμε, δεν τα ξέραμε αυτές τις έννοιες τότε. Αλλά ναι, οκ. Okay. Πέρασε καλά με το Super Nintendo. Απίστευτα καλά. Απίστευτα παιχνίδια, όχι πολλά. Είχαμε λίγα παιχνίδια τότε που παίζαμε. Πάλι στην ίδια φάση, νοικιάζω κτλ. Ναι. Πέρασα καλά. Ναι, πολύ. Και ήταν και η τελευταία μου κονσόλα. Μετά, να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα άλλη κονσόλα. Ήθελα okay. να μπω στη φάση του PC. Ναι. Ξεκίνησα τον αγώνα να πάρω PC. Ναι, όλοι μπήκαμε σε αυτό το μονοπάτι, νομίζω. Ναι. Πιο πολύ. Που δεν πήρα ποτέ. Πήρα πολύ αργότερα PC. Okay. Τελείωσα δηλαδή το λύκειο για να πάρω το πρώτο μου PC. Mm-hmm. Αλλά εκεί έβαλα το πώς με τις κονσόλες. Με τις κονσόλες. Super Nintendo. Επέστρεψα πολύ μετά. Οκ. Okay. Και ας πούμε, πότε ξαναγύρισε η κονσόλα, σε ποια γενιά? Γύρισα με το Xbox, το πρώτο, το original, το FAT. Okay. Αποτύχει όμως, δηλαδή τότε ήμουν PC gamer μόνο. Το είχα εγκαταλείψει εντελώς το console game, ούτε που ασχολιόμουν. Mm-hmm. Θυμάμαι, έβλεπα κάτι Game Boy δεξιά-αριστερά τότε που βγαίνανε τα Pocket, τα Color, τα αυτά, ναι. στους Γερμανούς και αυτά. Και τα βλέπα και έλεγα, πού ασχολούνται ακόμα, υπάρχει ακόμα η Nintendo. Έλεγα και τέτοια μέσα μου, ξέρεις. Ναι. Ναι, εγώ είχα μπει στη φάση του PC, έπαιζα τότε τα Doom μου στο PC, τα Age of Empires μου στο PC, τα Manager στο PC, μόνο τέτοια και ξεκάθαρα δεν έλεγα ότι είμαι gamer ή ότι ασχολούμαι με το gaming, ήταν απλά κάτι που έκανα. Ναι, εντάξει, βέβαια. Σε δεν το μοιραζόμουν και με κανένα, σε άλλη συνθήκη κτλ. Ναι. Αλλά είχα ένα πάναφο à la carte. Okay. Την έχω πει αυτή την ιστορία και μου ήρθε ένα μήνυμα ότι και αυτό το νούμερο το είχα δώσει στη μάνα μου και έτσι πάει ένα μήνυμα ότι από την Panafon θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που το έχετε 10 χρόνια ξέρω εγώ το και τα λοιπά, έχετε κερδίσει ένα Xbox. Περάστε από τα γραφεία μας, τότε ήταν πάνω στην Κηφισίας να το πάρετε. Μάλιστα. Και εγώ είμαι Αθήνα, εντάξει, η μάνα μου είναι Καλαμάτα. Με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει: μου έχει στείλει η Panafon ένα μήνυμα ότι έχουμε κερδίσει ένα χιβόχ. Ναι. Τι έχουμε κερδίσει, λέω ένα χιβόχ. Τι ωραία, μην είναι καμία διαφήμιση, κάτι και αυτά. Όχι, μου λέει και αυτά, στείλτε το βλέπω και τα λοιπά. Του παίρνω τηλέφωνο, λέω αλήθεια, λέω. Μου λέει ναι. Λέω: δεν είναι τίποτα 7 συμβόλαια από πίσω, 8 ζωές, 4 νεφρά για να πάρω ένα ναι, Xbox. Ναι. Όχι, γιατί παίζανε πολλά τέτοια περίεργα. Ναι. Και όντω, παιδιά, ήταν από τα πιο τίμια πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ και μάλλον εκεί εξάντλησα όλη την τύχη μου. Και δεν θα πρέπει να τα εξάντλουμε εκεί γιατί είσαι ένα τζόκερ, ρε φίλε. Όπου πάω, με θυμάμαι να πηγαίνω στην Κηφισία, να μπαίνω μέσα στο μαγαζί, στο ισόγειο κάτω από τα κεντρικά τη Vodafone, είχε ένα μαγαζί. Mm-hmm. Μπαίνω μέσα, δεν θυμάμαι αν ήταν Vodafone ή Panafone, αν ήταν στο μετέχνιο της αλλαγής. Ναι. Και λέω, αυτό έχω κερδίσει αυτό. Ναι, μου λέει, δείξτε μου το μήνυμα, τον κωδικό για αυτά. Ναι. Μπαίνει μέσα μου, το βγαίνει έξω σαν ένα τύπο, ούτε υπέγραψα. Ορίστε, πάρτε το. Την κουτάρα τη μαύρη, ναι.
το παίρνει, του λέω σίγουρα. Που τότε είχε κάπου 110.000 αν ήταν στο launch. Φεύγω δηλαδή τώρα. Ναι, μου λέει, φεύγεις. Και φεύγω, φίλε, με το Xbox. Πάω μετά, λέω, τι να πάρω στο Xbox, λέω. Παίρνω, θυμάμαι τότε, το πήγα σπίτι και μετά έφυγα να πάω να βρω και ένα παιχνίδι. Δεν είχε μέσα κανένα δώρο, κανένα Project Gotham, τίποτα, κανένα περίεργο. Το Project Gotham πρέπει να είχε. Αυτό. Το Project Gotham. Ναι. Και πήγα, πήρα το Halo το 1. Ναι. Το έχω εκεί κάπου. Φέρε. Και μετά, φίλε, άφησα το για πολύ καιρό. Το PC, Έπαιζα μόνο Xbox το Halo. Ναι. Εντάξει, ήταν τρελό τότε, γιατί και εγώ το ζήσα αυτό με το Halo το 1. Ήταν τόσο σοκαριστικό αυτό που έβλεπα με το Halo. Ναι, 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 ναι. Και γι' αυτό και το αγαπάω το Xbox πάρα πολύ σαν Βασίλης. Το ξέρουμε γιατί αυτό και μέσα και από το κανάλι σου, δηλαδή έχεις δείχνεις αγάπη όταν μιλάς για το Xbox, καλά και για το Halo, το ξέρουμε αυτό, έτσι, δηλαδή μέχρι και τατουάζ υπάρχει εδώ για όσους δεν το ξέρουν. Εκείνη την εποχή που άρχισε να ξανασχολείσαι με τις κονσόλες, μπήκε σε διαδικασία να δεις τι παίζει και στον ανταγωνισμό, δηλαδή τότε PS2, GameCube κτλ. Τα είδε σε φίλους, πήρες και μετά κάτι για πάρτι σου. Τα είδα σε φίλους, τα είδα δεξιά, τα είδα αριστερά και δεν πήρα τίποτα, γιατί κανένα απ' όλα δεν το ακούμπαγε το Xbox το original, φίλε. Δηλαδή όταν έβλεπα τα PS2 έλεγα, ο Χριστός και η Παναγία, γιατί παίρνετε όλοι αυτό το πράγμα και δεν παίζετε Xbox. Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά είναι χαοτική. Το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει, εγώ θεωρώ το Xbox ήταν το powerhouse. Dreamcast να ρωτήσω, που ήταν, είχε βγει πρώτο, γιατί εγώ πρώτα τον Dreamcast πήρα. Βασικά εγώ τα πήρα όλα εκτός από το PS2. Το Dreamcast το έχω μετανιώσει, το έχω εικόνα από το Carrefour στην Petru Rally, που είμαι και κοιτάω κανένα παιχνιδάκι για Xbox εκεί και βλέπω το Dreamcast μαραζωμένο μόνο δίπλα. Του, 90 ευρώ. Α, μεταγενέστερα, σε άλλες τιμές. Ή 99, όπου τα διώχναν, πρέπει να ήταν προς το τέλος αυτό, νομίζω τώρα να ήταν το 2. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκεί τέλειωσε. 2002 σταμάτησε. Το 99. Πρέπει να ήταν 2002, γιατί σίγουρα είμαι Αθήνα. Petru Rally, θυμάμαι την εικόνα. Ντάνα, τα Dreamcast, 99 ευρώ. Ναι, ναι. Okay. Και δεν είχα πάρει 5-6. Να τα είχαμε τώρα ένα να έχει φραγισμένο, ένα θα πουλάγε τώρα στο eBay, ξέρω εγώ, και αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Συνέχεια, πώς αποδείχτηκε, δηλαδή πήγες όταν βγήκε το 360 και ειδικότερα όταν βγήκε το Halo το 3. Κοίτα, μετά να σου πω την αλήθεια, ηρέμησα λίγο. Δηλαδή έπαιζα τα Halo, casual πολύ ήμουνα με την κονσόλα και κατά βάση στο PC έπαιζα τα... Άρα το ξανακράτησες... Κάτι Max Payne, το PC ήταν σταθερό σε όλη αυτή την ιστορία. Το PC ήταν το σταθερό, η κονσόλα ήταν το Xbox μηχάνημα, ξέρω εγώ, κατά βάση. Okay. Το Halo μηχάνημα. Ναι, ναι, ναι. Υποθέτω online άρχισες να χαίρεσαι από το 3 και έπειτα. Ασχολήθηκες με online. Ναι, στο 3. Ναι. Okay. Μπορεί να έχουμε παίξει και μαζί και αντίπαλοι, ποιος ξέρει. Δηλαδή τότε είχα κάψει το 3 πραγματικά στο online. Μετά, ενώ ήμουν χαλαρός και δεν πολύ ασχολιόμουν έτσι, δεν ζήλευα κάποια κονσόλα και τα λοιπά, πάλι σε εκείνο το Carrefour, και το Carrefour με κατέστρεψε. Ναι. Πάλι σε εκείνο το Carrefour, θυμάμαι stand του 360 ότι έχει πρωτοβγεί, που έχει το Call of Duty σαν demo εκεί πέρα να παίζεις. Ναι. Το 3 νομίζω ήταν το Call of Duty, που ήταν launch στο μηχάνημα. Ναι, το έχω αυτό το bundle. Με το κουτί του, δηλαδή. Θα σου δείξω κάτω, μα πάμε. Και χαίστηκα πάνω μου. Ναι, ναι, ήταν πολύ δυνατό. Λέω, μα πώς γίνεται στα Call of Duty, τι γίνεται εδώ. Έπαιζα στο PC, τότε θυμάμαι ένα παιχνίδι που γούσταρα πάρα πολύ και έπαιζα, ήταν το Return to Wolfenstein. Ναι, βέβαια. Ναι. Ήταν κορυφαίο. Αυτό ήταν το 2001. Με την τρελή επιστήμονα που θέλει να σηκώσει τον Γερμανό τον υπότι. Ναι, παιχνιδάρα, παιδιά και αυτή. Οπότε μετά εντάξει, συνεχίζει 360. Μετά συνεχίζω 360 και το 360 με ξαναβάζει στη φάση. Πρακτικά τότε μπορώ να πω είμαι. Τι γίνεται εδώ τώρα. Αρχίζω και το 360 ασχολούν πολύ ενεργά με το κομμάτι. Τι παιχνίδια βγαίνουν κτλ. Και μετά με παίρνει μια κατηφόρα, εντάξει, μετά πήρα και PlayStation 3 αργότερα, πήρα κονσόλ, άρχισε και το κανάλι, άρχισε και η συλλογή, πήρα και ρετρό πράγματα, πήρα και τις παλιές κονσόλες, πήρα και Mega Drive που δεν είχα πάρει και Θυμάμαι και τις παρουσιάσεις που είχες κάνει αυτές, πολύ όμορφες παρουσιάσεις, τότε που έδειχνες και το SNES, που είχες πει και μια ιστορία ότι ήταν από τη Γερμανία κάτι, θυμάμαι κάποιο συγγενή είχες για το SNES.
Κάτι θυμάμαι που είχες πει για τη Γερμανία. Το eBay από τη Γερμανία το είχα πάρει. Α, αυτό. Θυμάμαι Γερμανία. Ναι, παλιό βίντεο. Και αφορμή ήταν τότε δούλευα στη Fortnet και είχαμε μια συνεργασία για τα DS. Ναι. Όπου είχαμε κολλημένα στα κουτάκια της Nortec Fortnet Hotspot. Okay. Έτσι το λέγαμε. Και είχαμε μια συνεργασία τέλος πάντων για τα hotspot μας, ξέρω εγώ, και για να πουλήσουν και αυτοί το online που ήταν και κάτι Mario Kart, κάτι παιχνίδια που είχαν 2-3 τι είχαν και αυτά. Mm-hmm. Και είχε έρθει το marketing manager, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα πολύ καλό παιδί. Ένας ήταν στην Nortec, αυτό ήταν η μούρη της Nortec που φαινόταν παντού. Ναι. Είχε έρθει στα γραφεία μας και πιάσαμε λίγο την κουβέντα. Ήταν όλοι άμπαλοι γενικότερα, ποιος είναι αυτός, ποια είναι η Nortec, τι mm-hmm. έχουμε κάνει. Δεν ασχολιόταν και κανένα στη Fortnite ιδιαίτερα με αυτό το project. Okay. Γιατί η Nortec ήταν σημαντικό για κάποιο λόγο. Και πιάσαμε λίγο την κουβέντα, το θυμάμαι σαν χαρακτηριστικό στο meeting room και του λέω: φίλε, να είσαι Nintendo. Του λέω: Nintendo, φίλε, είχα και εγώ παλιά. Είχα ένα Super Nintendo. Μπράβο, μου λέει. Χαίστηκε και αυτό. Μπράβο που είχε στην αρχαιολογία. Όχι ο CEO τη Nortec τότε, μιλάς για το Κατρινάκι. Όχι ο Κατρινάκης. Okay. Ήταν και ο Παπαπαύλου στην Nortec. Ούτε ο Παπαπαύλου ήταν. Okay. Ήταν ένα άλλο παλικάρι, δεν τον θυμάμαι τώρα. Τον αδικό που δεν τον θυμάμαι, τέλος mm-hmm. πάντων. Και του λέω ρε μπας και έχετε, έτσι μου ήρθε τότε, μπας και έχετε σε κανένα γραφείο, κανένα SNES να πουλάτε και αυτά. Όχι ρε μου λέει, που να βρεθεί SNES. Ναι, οκ. Okay. Τώρα μιλάμε για χρονολογία ακριβώς, DS είπες, 2005, αυτό τώρα σου λέω το σκηνικό 4. Έχει γίνει το 2007. Α, πιο μετά από το DS, οκ. Okay. Ναι. Μάλιστα. Απλά για το DS είχε έρθει αυτό, με το DS είχαμε συνεργασία. Ναι, ναι. Για το 7, εγώ του μίλαγα για το Super Nintendo. Για το Super Nintendo. Τέλος πάντων, και θυμάμαι βγαίνω από το meeting room και λέω εσύ, αφού του τόπο μου είπε ότι δεν έχει κτλ. Κάτσε να ψάξω στο eBay, λέω, υπάρχουν ακόμα αυτά. Οκ, okay, οπότε εκεί. Και το κόλλησες. 7 αντιλαμβάνομαι ότι στο eBay υπάρχουν τα πάντα. Ναι. Από παλιές κονσόλες. Ναι. Και τι εντελώς τυχαία, ψωνίζω ένα SNES κουτάτο, γιατί ήθελα και το κουτί. Ναι. Ακριβώς την έκδοση που είχα εγώ, τη γερμανική. Τη γερμανική. Ναι. Αυτή έχω και εγώ. Και μάλιστα ήμουνα και από τους τυχερούς που παρόλο που είχε φωτογραφίες και φαινόταν εντάξει, είχε έρθει ένα SNES πένα, δεν είχε ίχνος, κιτρινίλα. Το καλύτερο SNES που έχω δει ποτέ. Ήταν φοβερό και είναι από τα πράγματα που τα έδωσα και. Κατάλαβα. Όποιος πήρε αυτό το SNES μου δηλαδή, ήταν πολύ τυχερός. Γιατί ήταν άψογο το κουτί. Φελιζόλ, όλα ούτε μέσα. Τσακίσματα, φενιζόλ, τα χαρτάκια του, τις ζελατίνες του κτλ. Ήταν πένα, ρε παιδί. Ναι. Ήτανε, σαν να είχε ανοιχτεί. Κατάλαβα. Μάλιστα. Και έτσι πήρα και το SNES. Okay. Ας πάμε λίγο πάλι να κάνουμε ένα οδηπορικό προς τα πίσω. Αγαπημένο arcade, όταν έπαιξες arcade πρώτη φορά ή αυτά που έχεις παίξει, ποιο θεωρείς είναι το πιο αγαπημένο arcade που έχεις ταΐσει πολλά, 50 δραχμά, 100 δραχμά? Πολλά δεν έχω ταΐσει κανένα. Okay. Δεν είχα δηλαδή λεφτά να ταΐζω. Δηλαδή, καλά, μην φανταστείς, για μισά απλά το χαρτζιλίκι. Δεν το πολύ χάλαγα εκεί. Παίρναγα πολλές ώρες στα arcade, κυρίως χαζεύοντας μεγαλύτερους που παίζανε, που απλώνανε το μπάκο με τα πεντάρικα εδώ και έλεγα. Έλεγα τι πλούσιο είναι. Σαν τις μάρκες στα καζίνο. Ναι. Ήταν κλασικά το τασάκι αριστερά, τα τσιγάρα με τον αναπτήρα και δεξιά έβαζε τα 20 ή 50. Δεν θυμάμαι, ανάλογα την εποχή τώρα. Ναι. Ήταν 20 ή 50, αλλά τα έβαζε έτσι σαν μάρκες για να έχει να ρίχνει. Ναι, βέβαια. Οπότε αγαπημένο ποιο, ας πούμε. Αγαπημένο που πολύ. Γούσταρα πάρα πολύ και να βλέπω και ζήλευα και έπαιζα, αλλά με μεγάλη αποτυχία, ήταν το Shinobi. Α, εντάξει, είναι δύσκολο. Εντάξει. Okay. Δύσκολο και φοβερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ όπως το παίζανε. Ναι. Street Fighter. Πολλές ώρες να τους κοιτάω να σκοτώνονται εκεί πέρα. Ομοιοπαθών και εγώ σε αυτό. Το ίδιο. Το 2 μιλάμε πάντα, έτσι. Το 2, ναι. Το 2. Δεν μου έρχεται κάποιο άλλο στο μυαλό. Τα ποδοσφαιράκια έβλεπα αυτά τα top-down τα που παίζανε τις μπάλες, τα τένκα. Ναι. Πάρα πολύ. Σοκ ήταν πρώτη φορά όταν έφερε την καμπίνα του Afterburner, ένα μαγαζί στη Καλαμάτα, που μπαίναμε μέσα και εκεί είχα ρίξει πολύ, είχα ρίξει χρήμα εκεί. Δεν γιατί έχω δει ποτέ τέτοια καμπίνα από κοντά. Ω, φίλε, και είχα που κουνιώσουν όλος με το Afterburner, ήταν κορυφαίο. Θυμάμαι πάντα την καμπίνα του Terminator 2 που μπαίνει ο Connor εκεί στο μαγαζί με τα arcades και είναι και δείχνει μια στο background που είναι σε γυροσκοπικό.
Εντάξει, εσύ προφανώς δεν έχεις μπει σε αυτή. Σε πιο απλή. Αλλά πάντα θέλω. Έχω φτάσει 42 γιατί δεν έχω μπει σε μια τέτοια καμπίνα. Αυτά. Okay. Ήταν ένα άλλο σαν το Souls and Ghosts παιχνίδι που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Το είχα βρει, το έχω κάπου αυτό σε κάποιο emulator. Το έχω βρει το παιχνίδι ποιο είναι. Εντάξει, πήγαν πολλά τέτοια. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ένα καταπληκτικό το οποίο επίσης το χάζευα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά κατά βάση. Okay. Περιοδικά μου είπες λοιπόν ότι άρχισες να μαζεύεις από κάποια ηλικία και έπειτα. Εξεχώριζες κάποιο, ας πούμε, ιδιαίτερα. Περιοδικά εγώ έπαιρνα το user. Ωραία. Ελάχιστα pixel. Και τότε πήγε και κόντρα, να ξέρεις. Όποιος έπαιρνε user δεν έπαιρνε pixel. Ακριβώς, ήταν τα δύο ανάποδα, όπως το Games με Game Pro μετά. Δεν ξέρω γιατί χωριζόμασταν έτσι. Είχαμε κάποιο συμβόλαιο, δηλαδή θα μου κάνει κάποιο μήνυση αν έπαιρνα και τα δύο ή. Ναι. Υπήρχαν αυτά τότε. Για κάποιο λόγο έπρεπε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ναι, οπότε user. User έπαιρνα, ναι. Κονσολάδικα μετά, περιοδικά, δηλαδή Games, Game Pro και αυτά. Κονσολάδικα θα σου πω τι έπαθα. Όχι, δεν πήρα ποτέ σοβαρά. Okay. Κανένα δεν ακολούθησα. Μου φαινόταν πάρα πολύ. Γιατί όταν βγήκαν τα κονσολάδικα, είχα αρχίσει και ψιλοέπαιρνα που και που από ξένο τύπο, αμερικάνικα και αγγλικά, περιοδικά ξενόγλωσσα. Τα οποία ήταν Champions League και τα δικά μας εδώ ήταν για πέταμα. Ναι. Στην κυριολεξία. Ναι. Μου φαινόταν πάρα πολύ φτωχά, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θέλω να δικήσω τα παιδιά που τα φτιάχνανε. Λίγο το Game Pro νομίζω ήταν καλύτερο. Εντάξει, ναι, ήταν ρε παιδί μου, τα ξένα σαφώς ήταν από την πρώτη γραμμή του πύρος. Ήταν πιο, ναι. πιο πολλές σελίδες, θυμάμαι. Πιο πολλά ένθετα μέσα. Τώρα πήγαινα, χάζευα το Edge. Υπήρχαν κάτι περιοδικά μόνο για Master System, θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή πήγαινα, χάζευα το αγγλικό περιοδικό του Master System. Και εδώ δεν υπήρχε καν. Και μπορεί να έπαιρνα και ένα-δύο το χρόνο τεύχη. Εδώ δεν. Πρόσεξε. Εδώ δεν υπήρχε προφανώς το περιοδικό. Αλλά ναι. Ήταν τέτοια η δουλειά τους και η ύλη και τόσο όμορφο στημένο κτλ. Και αυτά τα περιοδικά τα χάζευα όταν δεν ήξερα τα αγγλικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή ήμουν στην B Junior και τα χάζευα. Ήσουν πολύ μικρός. Ναι. Ναι, δεν μου πάνε κάτι τα περιοδικά τα ελληνικά. Δηλαδή δεν. Οκ. Okay. Για να σκεφτούμε τώρα μια άλλη ερώτηση που η οποία εντάξει είναι δύσκολη, κλασική όμως το κανάλι μου, πέρα από τις εμπειρίες που έχεις, αυτά που είσαι μικρός, αυτά που βίωσες πιο ενήλικος, έφηβος κτλ, το χέρι στην καρδιά που το βάζεις, Sega ή Nintendo? Το σκέφτεται, παιδιά, το σκέφτεται. Εγώ έχω δει και έχω ταυτιστεί με βίντεο του με τη Sega, να ξέρετε, ειδικά τα Console Wars που ήταν επικά ακολουθία βίντεο τότε. Nintendo θα πω. Ναι. Και σχετικά εύκολα θα σου πω γιατί. Okay. Όχι τόσο για το ρετρό της φάσης και για το Super Nintendo, που όντως το Super Nintendo είχα περάσει καλά και ήταν το πρώτο τόσο εντυπωσιακό, δηλαδή το Donkey Kong Country στο SNES. Έβγαζα φούς από το στόμα, ήταν καταπληκτικό. Ήταν το nuclear bomb που έριξε τότε αυτό. Την Nintendo θα την βάλω όμως γιατί είχε συνέχεια, φίλε. Okay. Δηλαδή, κατάλαβες, εγώ τη Sega πέρασα καλά στο Master System. Αν είχα Mega Drive θα είχα περάσει το ίδιο καλά. Εξίσου καλά και αν δεν είχα Super Nintendo και είχα Mega Drive, γαμό θα ήταν. Ναι. Δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά. Δεν θεωρώ ότι κάποιος που είχε Super Nintendo ήταν κάτι, κέρδισε κάτι το εξωπραγματικά φοβερό παραπάνω. Ναι. 5 τίτλοι ήταν η διαφορά. Εντάξει, που έπαιζε στον έναν, δεν έπαιζε στον άλλο. Ναι. Και βίκα βέρσα, άλλους. Ναι. Οπότε Nintendo. Ναι, όμως φίλε, δεν μπορώ να αφήσω ότι έπαιξα Metroid. Δεν μπορώ να αφήσω τις εμπειρίες του Wii. Με το Wii πέρασα πάρα πολύ καλά. Το Wii εγώ ήταν το μοναδικό μηχάνημα που δεν γούσταρα. Ενώ το πήρα launch φάση. Δεν μπορώ να αφήσω τις εμπειρίες του Zelda και στο Wii και στο Wii U μετά. Δηλαδή, κατάλαβες, είχε μια συνέχεια η Nintendo που αναγκαστικά η Sega δεν την είχε. Ναι. Εντάξει, η Sega τη μετέπειτα την έζησα σαν ρετρό που δεν μου είπε κάτι όμως. Δηλαδή, όταν είναι ρετρό, πας να παίξεις Saturn παιχνίδι το 2010. Εντάξει, ναι, προφανώς. Ξέρεις, παίζεις ένα Saturn παιχνίδι, δεν βλέπετε το παιχνίδι, δεν παίζετε το παιχνίδι. Ναι, δεν το έχεις παίξει την εποχή, είναι άλλο πράγμα. Okay. Αγαπημένη κονσόλα, δεν θέλω να πω τώρα, ας το διαχωρίσουμε σε ρετρό και σε πιο last gen καταστάσεις. Κονσόλα την οποία, εντάξει, την έχεις εκεί πάνω, ξέρω εγώ. Ρετρό θα πω το SNES. Okay. Το είχα κιόλας. Ναι.
ή αν θεωρήσεις ρετρό το Xbox το πρώτο. Το θεωρώ. Το Xbox το πρώτο αγαπάω περισσότερο από το Switch. Το θεωρώ. Okay. Xbox Original. Μάλιστα. Ωραία. OG Xbox. Okay. Και από πιο νέες. Δηλαδή από τις τελευταίες δύο γενιές, άντε και τρεις, ξέρω εγώ να πούμε. Από τις τελευταίες δύο-τρεις γενιές, φίλε, η κορυφή είναι δύο πράγματα. Το 360. PS4. 360 και PS4. Θυμάμαι για το PS4 είχες πολύ αγάπη. Θυμάμαι και βίντεο σου που στάκαρες παιχνίδια και τα έλεγες. Πολύ ολοκληρωμένο, φίλε, μηχάνημα και με πολλά πράγματα και εντάξει. Συμφωνώ. Μεγάλη βιβλιοθήκη, δυνατή. Αλλά ένα τσίκ θα βάλω παραπάνω το 360, γιατί το 360 με έβαλε σε αυτή τη φάση του. Αν ήθελες να έχεις μια κονσόλα αποθυμένο, είτε exotic είτε όχι exotic, μια κονσόλα δηλαδή, που τη θες αύριο, έτσι, ποια θα ήταν αυτή? Θα ήθελα το green transparent, ναι. Original Xbox. Δυνατό κουτάτο κομμάτι. Του Xbox που είχε βγάλει. Ναι, αυτό. Ναι, το clear. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Μάλιστα. Το έχεις? Όχι, έχω δει. Τι console hunter είσαι, ήρθες εδώ πέρα, ναι. Έχεις κάνει 90.000 συλλογές, 8 εκατομμύρια αυτό. Και μην πω το άλλο που ζήσαμε πριν, που τη σούπα να μου δείξεις και δεν το είχες. Ναι, έλα, σε παρακαλώ. Okay. Πάφη. Αγαπημένο. Πιο άνετα πίσω. Ναι, είναι πιο καλά. Αγαπημένο franchise video game. Ξέρω, θα είναι πολλά. Σίγουρα μας θα έχεις αγάπη για κάποιο περισσότερο από τα άλλα. Halo. Okay. Metroid. Ναι. Άντε, πες κι άλλο ένα. Α, θα πω κι άλλο. Άντε, πες κι άλλο ένα. Και Max Payne. Max Payne, και στο Xbox το έπαιζα και εγώ. Και στο αγαπάω PC. Max Payne. Max Payne ήταν ωραία, καλή σχολή, ένα είδος καινούριο. Αγαπημένος βίντεο καρτούν ήρωας. Άντε, σου αφήνω να πεις και εδώ 2-3. Τι εννοείς βίντεο καρτούν? Καρτούν είπα, τέλος πάντων. Αγαπημένος βίντεο γκέιμ ήρωας. Καρτούν. Οκ. Όχι, νόμιζα με το pass. Εντάξει, Master Chief, φίλε, δεν υπάρχει. Master Chief, ωραία. Μπαντασίλα στο Θεό. Άντε, πες κι άλλο νέα, ναι. Σου κάνω εσένα exclusivity, να πεις περισσότερο. Max Payne. Max Payne, okay. Τι περιμένεις, επειδή, κοίτα, γενικά να ξέρεις ότι από όσο κόσμο, γενικά εγώ YouTube δεν βλέπω, σου είπα, δηλαδή είμαι πολύ περιορισμένος και ακόμα και στο YouTube θα δω. Αν ξέρω κάποιους που μπορούν να μιλήσουν για video games και για το industry, για τεχνολογία και για τη φάση, είσαι σίγουρα εσύ και ο Τζίμις ο γίγας από το joystick. Δηλαδή, πραγματικά, πέρα το κομμάτι του gaming, έχετε πάρα πολλές γνώσεις και γουστάρετε να μαθαίνετε και να αναλύετε πράγματα γενικά του industry. Από αυτά που βλέπεις, που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, θα ήθελα έτσι πολύ περιληπτικά, τι πιστεύεις ότι θα έχει αλλάξει σε 5 χρόνια από τώρα, στη φάση services, σε φάση κονσολών, cloud gaming, το VR θα πάει κάπου πιο διαφορετικά ή θα μείνει στάσιμο και θα το αφήσουνε. Πώς πιστεύεις θα κινηθεί η βιομηχανία και με τα Game Pass και με όλα αυτά, δηλαδή σε 5 χρόνια? Εντάξει, περιληπτικά, δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλο drift. Σε 5 χρόνια σχεδόν δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Okay. Το VR θα έχει πάει στη θάλασσα. Και εγώ το πιστεύω αυτό γενικά, ναι. Το VR θα έχει πάει στη θάλασσα. Άλματα γενικότερα δεν μπορούν να γίνουν τρομακτικά. Πηγαίνουμε εκεί που πηγαίνουμε, δηλαδή στο service και στο digital του πράγματος. Εκεί θα πάνε όλοι, όλα παντού, όλα παντού από όλους, να ξέρετε, και από τη Sony. Ξεκάθαρη καλύτερη πλατφόρμα θα είναι το PC και η ακριβότερη, βέβαια, έτσι. Άρα το βλέπεις σαν ένα μεγάλο, όχι ανταγωνιστή, αλλά κυρίαρχο της σκηνής. Είμαι στιγμή. Ήδη κυρίαρχος στη okay. σκηνή του PC. Ναι, γιατί πολλοί δεν το υπολογίζουν το PC. Το έχουν σαν δεύτερη φάση, ενώ παλιά ήταν όντως η πρώτη φάση το PC. Το PC και εξαιτίας του Steam εδώ και αρκετά χρόνια πλέον
και με όλα αυτά τα store και τα κλειδάδικα, και αφού mm-hmm. γενικότερα η αγορά γύρισε έτσι κι αλλιώς στο digital, δηλαδή παίζουμε όλοι την μπάλα στο γήπεδό του και οι κονσόλες αναγκαστικά τι είναι, μικρά PC. Ναι, και πλέον, στην αρχιτεκτονική ναι. του PC δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μιλάμε για τα ίδια παιχνίδια, άρα mm-hmm. μπήκαν στα χωράφια του PC και παίζουν την μπάλα του PC. Γίνανε και οι ίδιες κονσόλες απλά digital μηχανήματα, που αντί να ανοίγεις το Steam για να κατεβάζεις το παιχνίδι, ανοίγεις το αντίστοιχο το δικό τους store. Κονσόλα, εδώ ναι, τώρα ναι. συζητάμε ότι ήδη ακούγονται φήμες ότι μέχρι και το Steam θα μπει στην κονσόλα, θα ναι. μπει με τη Microsoft. Okay. Ναι. Οπότε, εντάξει τώρα. Η κονσόλα απλά θα είναι ο φτηνός τρόπος του φτωχού να πάρεις μια εμπειρία αξιοπρεπέστατη, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Ήδη δηλαδή ακόμα και το Series S δίνει μια αξιοπρεπή εμπειρία για κάποιον που δεν θέλει να δώσει 7 νεφρά. Ναι, ναι, ισχύει, αυτό είναι αλήθεια. Να παίξεις κάτι στη τηλεόρασή σου, τίποτα παραπάνω. Αλλά αν θέλεις το full και το... θα πας ναι, στο PC. Μάλιστα. Τα exclusive έτσι κι αλλιώς τελειώνουν. Και πάνε και στο PC, βλέπω πολλά πια. Όλα θα πάνε, ναι. Ναι, η Sony κρατάει λίγο τώρα, ξέρεις, να το παίξει αυτό μέχρι που θα δει και αυτή ότι αφήνει λεφτά στο τραπέζι και δεν υπάρχει λόγος να τα αφήνουν στο τραπέζι. Θα τα βγάλει και αυτή. Mm-hmm. Με λίγη καθυστέρηση, με λίγη καθυστέρηση. Θα βγουν όλα. Μάλιστα. Εκεί okay. θα πάμε. Καλή εποχή, θεωρώ. Ναι, πιο cloud κιόλας η φάση γενικά. Πιστεύεις ότι θα έρθει πιο γρήγορα το cloud gaming? Από αυτό που μας λένε. Εντάξει, ήδη... κοίτα να δεις, είμαστε το... Είναι τεχνολογικό το θέμα. Δηλαδή είμαστε σε μία... Είναι μία... Δεν είναι ταινίες τα παιχνίδια. Επειδή έχουν αυτή την ανάδραση με τον παίχτη, mm-hmm. που παίζει ρόλο η ταχύτητα και τα λοιπά. Απόλυτα κυρίαρχο το cloud δεν θα γίνει. Και δεν νομίζω να χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι και ο σκοπός που να το θέλουν. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Πιστεύεις ότι κάποια εταιρεία, τουλάχιστον από Sony και Microsoft, θα γίνει κάποια ανατροπή? Πιστεύεις ότι θα συνεχίσουν να έχουν έτσι κάθε μία το δικό της μερίδιο, το δικό της κοινό? Πιστεύεις ότι κάποια από τις δύο μπορεί να εξαφανιστεί όπως η Sega κάποτε και να είναι ένας πια στην πιάτσα? Και το PC, δεν το έχεις σκεφτεί αυτό? Δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ανάλογο κάποτε? Ξέρεις, τώρα ξεκάθαρα ναι, μια πρόβλεψη. Κοίτα, νομίζω ότι είμαστε σχετικά ασφαλείς. Αυτή που είναι η πιο επιρρεπής οικονομικά είναι η Sony, mm-hmm. να το πάθει αυτό, να εξαφανιστεί. Ναι. Και κόντεψε κιόλας, λίγο πριν το PS4 την έσωσε. Όμως ευτυχώς της πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή έχει πωλήσει, εντάξει, έχει φτιάξει το brand, είναι δυνατό και ακόμα και σε αγορές που δεν μπορούσε στην Αμερική, ας πούμε, πλέον είναι ναι. πολύ ισχυρό το PlayStation. Mm-hmm. Οπότε κρατιέται. Οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι πλούσιοι, το παιχνίδι το έχουν φέρει στα μέτρα τους, μπορεί να βγουν και από την κονσόλα, αλλά δεν τους νοιάζει και, ναι. και δεν θα χαθούν. Δεν γιατί... έχουν χασούρα αυτοί. Ναι. Όχι, αυτοί θα μείνουν σαν platform, ξέρεις. Ναι, σαν ιδέα να υπάρχει. Σαν δηλαδή, ιδέα κάτι Xbox τέτοιο. Η οποία μπορεί να μπει παντού, ξέρω εγώ, και να παίξει παντού και το Game Pass και από εδώ. Κατάλαβα, ναι. Και η Nintendo επίσης. Την Nintendo σκέφτεται ότι την ανέφερα καν. Ναι, την έχεις ξεχάσει. Δεν μπορείς, δεν σου πάει καρδιά. Ναι. Λοιπόν, και η Nintendo είναι μια χαρά. Πουλάει πολύ, βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Έχει franchises τα οποία μπορούν να την κρατήσουν και να έχει το χώρο της στην αγορά. Ναι. Αφού η Nintendo δεν ψώφισε με το Wii U, και τι εννοώ δεν ψώφισε, η Nintendo δεν πήρε μια απόφαση ότι δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τους άλλους τεχνικά και να μπω σε αυτό το race και σταματάω εδώ. Mm-hmm. Με το Wii της βγήκε, δεν της βγήκε με το Wii U. Εκεί κινδύνεψε όντως, αφού ξεπέρασε τότε και μετά έγινε ό,τι έγινε με το Switch. Απέδειξε ότι μπορεί παράλληλα να έχει τη θέση της, να έχει ναι. το μερίδιό της και να υπάρχει. Βέβαια έχει και τη δικιά της λογική, πολύ ακριβούς τίτλους. Έχει τα remaster αυτά που πρακτικά δεν ξέρεις αν είναι remaster του Nintendo 64 και είναι το ίδιο το Mario 64. Τέλος πάντων, έχει τη δικιά της νοοτροπία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα κουραστεί ο κόσμος να το δέχεται αυτό, ξέρεις, αυτά τα περίεργα που κάνει η Nintendo. Αλλά θεωρώ και εγώ πάντως ότι η Nintendo, επειδή είναι στα σπάργανα από το 1880 με τις κάρτες, δεν νομίζω να χαθεί. Κάτι θα κάνει μετά. Δηλαδή η Nintendo ίσως πιστεύω θα είναι πάντα ένας μοχλός ύπαρξης. Έχει στη βιομηχανία. Έχει franchise. Αυτό. Έχει. Και όσο ζει και ο συγκερού,
Πιστεύω ότι δεν έχει θέμα. Ναι. Έχει franchise που την κρατάνε, δηλαδή. Έχεις Mario Kart, πάει ρε φίλε. Ναι, το Mario Kart έχει 60, 70, 80 εκατομμύρια. Έχουν ξεχάσει τι έχουν πουλήσει. Ναι. Αγγίζει νούμερα GTA το Mario Kart. Ναι. Και, okay. Και τα πουλάει και όλα full price. Δηλαδή δεν. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τι να πεις. Εντάξει, ο άλλος βάζει 9,99 το Bloodborne και το Uncharted για να φτάσει μετά από 15 χρόνια τα 20 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Είναι και έχει πουλήσει 150 το Mario Kart, 60 εκεί πάρε να έχεις εδώ Mario Kart και αυτά. Τι του λεντάει με αυτά τα franchise, έτσι. Ναι, 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 ναι. Είναι πιο dedicated σε αυτά. Πάμε λίγο τώρα το μεγάλο κεφάλαιο που μέσω αυτού καλώς ή κακώς εγνωρίσαμε. Το YouTube και το κανάλι το Super Retroid. Ναι. Για όσους δεν ξέρουν, έτσι περιληπτικά, δηλαδή πότε ξεκίνησες χρονολογικά την πρώτη φορά, πώς σου ήρθε και σένα η ιδέα να ξεκινήσεις, πώς το αποφάσεις όλο αυτό, τα χρόνια πώς περάσανε, η εξέλιξη, έτσι δηλαδή ένα μικρό storyline. Καλά, προφανώς ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να γενικευτείς σε κάτι. Θα σου πω κάτι που θα έπρεπε να με ρωτήσεις, αλλά δεν το έχεις ρωτήσει και να το ρωτάς στους επόμενους. Okay. Η ωραία ερώτηση να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο δεν μπορώ να την απαντήσω τώρα, βάζω αυτόν τον γκολ, αλλά θα ναι. Εντάξει, χήμα είμαι, θα σου πω ότι δεν μπορώ να την απαντήσω. Εντάξει. Δεν θα το ξανακάνες. Α, αυτό νόμιζα ότι θα με ρωτήσεις και εμένα. Αν γίναγες το χρόνο πίσω, ναι. Θα ξανά άνοιγες κανάλι. Εγώ όχι. Εσύ όχι. Mm. Εγώ ανάλογα με το πότε θα με ρωτήσεις, ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό από το όχι, έτσι, mm-hmm. Δεν είναι... Αλλά δεν έχω χάσει κιόλας. Καλά, ναι. Δηλαδή έχω κερδίσει ναι. Και πράγματα, έχω προφανώς. Κερδίσει και φίλους. Κάτι έχει γίνει με αυτό το κανάλι. Εννοείται, εννοείται. Αλλά το άνοιξε σε δύο χρόνια. Αλλά έχει και τίμημα. Ναι, ναι, έχει βαρύ τίμημα θα πω. Βαρύ, σε μεγάλο. Περιπτώσεις, χρονικό... Δεν είναι αυτό που φαίνεται, δηλαδή πολλοίς κόσμος το θεωρεί πολύ πιο απλό. Όχι, αυτή την όχι, έκθεση όχι. Και την επαφή με τον κόσμο και τα λοιπά. Λοιπόν, το κανάλι το ξεκίνησα πως πρώτα χρόνια YouTube, 5-6, έχω αρχίσει και ψευτοβλέπω YouTube, ξένους YouTuber με games. Mm-hmm. Κυρίως λόγω Halo, τότε 360, εκείνη την εποχή, εκεί στο launch του 360 ήταν. Και τότε ήταν και πολύ άγουρο το YouTube, δεν ναι, ήταν. Ναι, ναι, ναι. Αμερικάνοι ήταν κατά βάση οι YouTubers αυτοί. Okay. Και σε αυτούς πρωτοείδα έτσι κάποια, να σου δείξω το παιχνίδι μου, να σου δείξω το άλλο. Οπότε κάποια στιγμή, θυμάμαι Άγιο Νικόλαο έμενα, mm-hmm. Είχα μια webcam, μια σαβούρα του κερατά τέλος πάντων και λέω, είχα ένα Baldur's Gate, μια ωραία έκδοση που μου είχε μείνει από τότε που την είχα, από το 2000 ξέρω εγώ. Όχι έκανα Icewind Dale. Όχι. Γιατί το έχω αυτό, άμα θες να στο βγάλω. Είναι κάπου εκεί πίσω. Τέλος πάντων. Ναι, okay. Λέω ας κάνω ένα βίντεο και μάλιστα ο Έλληνας, ο Γιαννάκης, λέω, μαλάκα, λέω, επειδή πάμε για διεθνή καριέρα, θα τα ανεβάσω, λέω, ναι. Τότε, δεν έλεγα το κανάλι Super Retro, θα τα ανεβάσω, λέω, κάπως αλλιώς το έλεγα, μετά το άλλαξα το όνομα, αυτό το έχω χάσει. Mm-hmm, mm-hmm. Θα τα ανεβάσω, λέω, στα αγγλικά. Okay. Εγώ, το μεταξύ, μιλάω αγγλικά Τσίπρα, δεν είναι... Καλύτερο σήμα από τον Τζίπρα, αλλά... Εντάξει, πιο πολύ νομίζω δεν βάζουμε ούτε προφορές ούτε τίποτα. Ναι, κάνω λοιπόν ένα απέσιο βίντεο με μια απέσια προφορά. Είχα αυτό του early YouTuber που ντρέπεται την ώρα που τα λέει, που μίλαγα σχεδόν χαμηλόφωνα. Ναι, μαζεμένος. Ναι. Κάνω ένα τέτοιο βίντεο, δεν έδειχνα τη μούρη μου γιατί ντρεπόμουν προφανώς, απλά μίλαγα από πάνω και έδειχνα τα περιεχόμενα του Baldur's Gate. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ήταν το πρώτο βίντεο. Το ανέβασα. Ξέρω κι εγώ πώς το είδανε και τα λοιπά. Το ανέβασα με τη λογική, το ανεβάζω να υπάρχει για να γίνει τεράστια επιτυχία και να βγάλω τρελά λεφτά. Okay. Μυαλό τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Προφανώς δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε views είχε, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Συνέχισες όμως, δεν το άφησες, το πήρες. Μετά, ναι, άρχισα ένα-δύο βιντεάκια ακόμα έτσι, μετά... είπα να βγω μπροστά. Mm-hmm. Και άρχισα να μιλάω. Μίλαγες καλά. Μίλαγες, τα λέγεις πολύ ωραία. Να λέω. Είχα. Εντάξει, τώρα που τα βλέπω. Δεν μου φαίνεται τόσο ωραία. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εντάξει.
Είχες το δικό σου στυλ, είχες τη δικιά σου σχολή, να το πούμε έτσι. Ήταν μια φωτογραφία ωραία του Βασίλη τότε. Mm-hmm. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε αυτά τα βίντεο, όσα έχουν διασωθεί. Έχει χαθεί πολύ από αυτό το περιεχόμενο. Η κοινότητα το έχει διασώσει, γιατί κάποιοι τα έγραφαν τα βίντεο και τα είχαν κατεβάσει. Πρόσφατα μου φέραν και ένα δίσκο με πάρα πολλά τέτοια βίντεο. Ωραίο, ωραίο αυτό. Είχα ένα ενθουσιασμό, ξέρω εγώ. Μίλαγα γρήγορα. Τότε ήταν το trend να μιλάς πάρα πολύ γρήγορα στα βίντεο. Ναι. Προσπαθούσα κι εγώ να μπω σε αυτό. Εντάξει, ήμουν από τους πρώτους. Εντάξει, κάναμε τότε και κάποιες συνεργασίες, ξέρεις, με άλλα κανάλια. Εντάξει, είχες κάνει. Προχώρησε. Πήρα κοινό αρκετό. Ναι. Έκανα κοινό. Είχες, αυτό θυμάμαι, ότι είχες φανατικό κοινό που περίμενε, πραγματικά ανυπομονούσε να ανέβει το επόμενο βίντεο. Εγώ σε θυμάμαι στο τελείωμα της πρώτης σεζόν και μετά φανατικά στο ξεκίνημα της επόμενης. Bigger, better, μουσικές εκεί, ξέρω εγώ. Welcome to the next level. Welcome to the next level. Ήταν εντελώς ναι, το Batwing να πετάει, ξέρω εγώ, Terminator φάση και από πίσω. Δηλαδή είχες κάνει ένα κράμα που όντως έλεγε ότι η επιστροφή είναι πολύ δυνατή. Και πραγματικά τα βίντεο αυτά, ειδικότερα του ρέτρο κομματιού, γιατί ας πούμε να πούμε ότι ο Βασίλης, παιδιά, δεν το ξέρετε, έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη και για τα Souls-like παιχνίδια, τα οποία εμένα πραγματικά με αφήνουν αδιάφορο. Δηλαδή, εγώ έχω τερματίσει μόνο τον Bloodborne, επειδή μου το έκανε fan mail συνδρομητής και επειδή με σπάμαρε ο Μάκης, παίξε Bloodborne, παίξε Bloodborne, παίξε. Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή, άντε να παίξω, ρε παιδί μου. Αλλά πέρα από αυτά λοιπόν τα βίντεο και με ποδοσφαιράκια που είχε κάνει πάρα πολλά ωραία, είχε ασχοληθεί ο Βασίλης, δηλαδή έδειχνε και ρετρό κομμάτι, δηλαδή αυτά που λέγαμε Mega Drive, Super Nintendo. Ναι. Ό,τι είχα κατά βάση το κανάλι ξεκίνησε να πω για να δείχνω τα ρετρό, όχι τα καινούργια. Απλά αυτό έχει ένα τέλος. Δηλαδή, πόσες φορές να δείξεις το Master System σου, εντάξει, ναι, κάνεις ένα βίντεο. Προφανώς. Τα έχω δείξει όλα από δύο φορές. Στην πρώτη γενιά είχα κάνει κάποια άγουρα βίντεο. Μπορείτε να τα δείτε. Τα έχω τώρα βέβαια κλειδωμένα με paywall, αλλά. Ναι. Έχω κάποια ρετρό που τα έδειχνα, αλλά με κακή ποιότητα εικόνα, κακά μικρόφωνα. Δεν κάθραρα καν το τέτοιο. Δηλαδή, θεωρούσα ότι το δείχνω και η κάμερα έδειχνε από εκεί, τέλος πάντων. Αλλά. Εντάξει, όλοι το έχουμε πάθει. Το βλέπω μετά στο μοντάζ και λέω εντάξει τώρα. Ναι. Και ήταν κανένα τέταρτο, αλλά στη δεύτερη εποχή που λες. Ήταν πολύ ωραίο. Τα έκανα πιο οργανωμένα, είχε μεγαλώσει και η συλλογή και έκανα κάποια ολοκληρωμένα βίντεο. Πάρε όλη τη συλλογή μου Mega Drive που έδειχνα την κονσόλα, τα παιχνίδια κτλ. Ναι. Αλλά αυτό το κάνεις μια φορά, ρε Νίκο. Δηλαδή, πόσες φορές θα τη δείξεις. Πάντως ήταν όμως τόσο ωραία, δηλαδή ειδικά αυτό που εγώ έχω να λέω πάντα και να ξέρεις, επειδή μου το έχουν ζητήσει συνδρομητές. Δεν το ξέρουν, δεν το έχω πει, το λέω και σένα τώρα. Μου είχαν ζητήσει πολύ να κάνω console wars ή console αφιερώματα κτλ. Αυτό παίρνω 4 μέλη το μήνα, να ξέρεις, εδώ και χρόνια. Λοιπόν, για αυτή κάνε τη σειρά. Κάνε την επόμενη γενιά. Αυτή τη σειρά, παιδιά, ο Βασίλης είχε κάνει έτσι ένα ιστορικό για τις κονσόλες της κάθε γενιάς κτλ. Που πραγματικά αυτό ήταν τέτοια. Ήταν τόσο καλά η δομή του με scripts, με τη φοβερή φωνή του Βασίλη, τη ραδιοφωνική, έτσι. Η παρουσίαση, τα καρέ. Όλα πόσο δέραν τόσο όμορφα που αυτά τα βίντεο εγώ τα έχω δει τουλάχιστον από 15 φορές το ένα κάθε φορά και ήσουνα στο κομμάτι αυτό το ρετρό επειδή τότε σε παρακολουθούσα δηλαδή όσο ήμουν στο κανάλι των Toy Hunters που ήταν έτοιμο να σταματήσει ήσουνα και ένα ερέθισμα κάπως να κάνω και εγώ πάνω στο κομμάτι μου του ρετρό κάτι ας πούμε επειδή το είχα δει από σένα δηλαδή ξένο YouTube, εγώ διαθέτω δεν πολύ έβλεπα. Δηλαδή, πολύ λίγο να είχα δει Metal Jesus, ξέρω εγώ, ή τον Anton Classic Game Room, που αυτός μετά το γύρισε το κανάλι σε σκητσογραφίες. Με τους ίδιους συνδρομητές το έκανε αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτούς τους δύο έβλεπα και είχα δει δηλαδή και τη δικιά σου προσπάθεια που σε ακολουθούσα και πραγματικά μου άρεσε. Και να ξέρεις δηλαδή ότι είσαι ένα ερέθισμα, δηλαδή το DNA του Console Hunter
έχει ένα DNA, έχει ένα Super Metroid. Αυτό να ξέρεις είναι ένα από τα πράγματα, ας πούμε, που λες θα το ξανά έκανα. Αυτό είναι, λες, ναι ρε φίλε, εντάξει, είδες, σε γεμίζει, λες, ναι, ναι. Είδες πέντε άνθρωποι είδαν μια δουλειά και είπαν να κάνω κι εγώ, να το πάω παρακάτω, να κάνω κι εγώ κάτι. Αυτό είναι ωραίο και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Αυτό ακριβώς, μπράβο, ναι. Ήταν ωραία τα Console Wars. Τρομερά ήταν, όχι απλά ωραία. Έχουν απίστευτα λάθη μέσα που σήμερα είμαι πάρα πολύ αυστηρός όταν τα βλέπω. Okay. Και είχα ρίξει απίστευτη δουλειά. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα έχουμε κάνει, αλλά δεν είμαστε τίποτα γραφίστες, βίντεο μοντέρ. Όλα αυτά προφανώς τα μάθαμε από ανάγκη. Δηλαδή, να φτιάξω ένα βίντεο, πάλευα να μάθω το Premiere, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο από εδώ από εκεί. Και έχουν γίνει με φτωχικές γνώσεις. Δηλαδή, τα Console War, αν τα έφτιαχνε ένας άνθρωπος που ξέρει το πρόγραμμα, θα βγαίνανε. Σίγουρα. Αλλά και το να το φτιάχνουμε μόνοι μας έχει άλλη γλυκά από το να τα δίνουμε να μας τα φτιάχνουν άλλοι, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, βέβαια και αυτό δεν είναι κακό, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Αλλά και εγώ, ας πούμε. Είχα παιδευτεί πάρα πολύ. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό. Ναι. Και για το υλικό και έχουν και δικαιώματα, έχουν χτυπήσει. Από τα Console Wars δεν έχω βγάλει ούτε ευρώ. Επειδή είτε από τα λίγα βίντεο που είχα γράψει script. Το script θέλει πολλή δουλειά. Πολύ δουλειά. Αυτή. Και επειδή τώρα προσπαθείς να αποτυπώσεις ένα 15 λεπτό και το χάσεις ως στόχο αυτό. Δηλαδή θέλω ένα βίντεο σύντομο να πάρει όλος μια εικόνα για τη γενιά και ποια είναι τα βασικά πράγματα που γίνανε. Οπότε είχα ξεκινήσει, είχα κάνει ένα σχεδιάγραμμα τα βασικά και μετά έβαζα υποπράγματα μέσα και είχα φτιάξει ένα τέτοιο σκελετό και μετά καθόμουν και έγραφα το κειμενάκι. Και το κειμενάκι το, απλά το διάβαζα και το έδεσα μετά με τις εικόνες. Αυτό δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Να παρακολουθείς τον ήχο και αυτό που λέω έλεγα. Εδώ λέω αυτό. Πάμε να βρω ένα βίντεο. Πού να το βρεις το βίντεο. Έψαχνα όλο το YouTube. Κατέβαζα σπασμένο αυτό. Κατέβασε το YouTube. Κόψε, ράψε από εδώ από εκεί. Τρομερό όμως. Απίστευτες ώρες. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ μια-δύο φορές έχω κάνει αυτό το script, να ξέρεις. Αισθάνθηκα χαρά, γιατί ήταν πολλές οι ώρες. Βέβαια μετά είχα ξενερώσει, θυμάμαι, γιατί δεν πήγαν καθόλου καλά αυτά τα βίντεο. Όχι, κάτσε, εννοείς όταν πρωτοβγήκανε. Γιατί... Ναι. Είχαν αργήσει πάρα πολύ. Και ακόμα και τώρα, θυμάμαι μετά έκανα κάτι με τη Zengetron που είχαμε μια συνεργασία, κάτι PES, κάτι τέτοια βιντεάκια και πηγαίνανε φέτες. Ναι. Και τα αυτά που είχα ρίξει τόση δουλειά. Ναι. Εντάξει, το έχω πάθει και εγώ με βίντεο να έχω δουλέψει πολύ και να είναι πιο χαμηλά. Να μην τα βλέπει άνθρωπος και ναι, λέω... Ναι. Εντάξει, όχι παιδιά, αυτά τα βίντεο είναι θρυλικά και νομίζω αυτά είναι στο κανάλι τώρα... Είναι κανονικά, ελεύθερα. Αυτά τα βίντεο δεν τα κατέβασα ποτέ. Μάλιστα, και τα χρόνια περάσανε και πλέον είμαστε σε μια άλλη εκδοχή του Βασίλη. Πιο light. Θυμάμαι ένα συνδρομητή σου είχε γράψει ένα πολύ καλό σχόλιο κάποτε. Τι? Μου έχει μείνει αυτό το σχόλιο γιατί είχε νομίζω δίκιο. Δεν ξέρω αν το είχα δει στο Facebook ή στο YouTube. Κάποιοι λέγανε ρε παιδί μου τότε που πριν τα τελευταία χρόνια που δεν έκανες βίντεο και γράφαν όλοι η Βασίλη Γίνα στο τηλεφώνα και τα άλλα. Και κάποιος άνθρωπος είχε γράψει κάτι πάρα πολύ σωστό και είχε πει παιδιά, άλλος ο Βασίλης πριν 15 χρόνια. Άλλη ζωή του Βασίλη πριν 10, πριν 5 και τώρα. Είμαστε λέει τώρα στον Super Retroid 3.0. Version 3.0. Με το κανάλι και όλη αυτή τη φάση ξεκίνησα όταν ήμουν 27. Ναι. 27-28. Okay. Δηλαδή όταν έκανα αυτά τα βίντεο με την κάμερα αλλού να δείχνω τον Baldur's Gate και να μιλάω Τσίπρας να κάνω διεθνή καριέρα. Πρέπει να ήμουν εκεί. Okay. Και τώρα είμαι 47. Ένας άντρας 27 με 47 είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Εννοείται. Ένας normal άντρας. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν είναι, έχει πρόβλημα. Ισχύει. Ισχύει. Τεράστιο πρόβλημα. Οπότε, εγώ πάντα και όσοι με παρακολουθούν χρόνια, αυτό που έχουν καταλάβει είναι ότι στα βίντεό μου δεν έχω ούτε καμιά διπλωματία, ούτε κανένα σχέδιο, ούτε προωθώ κάτι. Είμαι πάντα μία φωτογραφία τη στιγμή των συναισθημάτων μου, του κεφιού μου κτλ. Όταν δεν υπήρχε κέφι, δεν υπάρχει βίντεο. Σωστό. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις ένα βίντεο για να δείξει ότι είσαι άκεφος ή ότι κανένας. Ναι. Όταν υπάρχει για το οτιδήποτε, υπάρχει αυτό που υπάρχει για αυτό εκείνη τη στιγμή. Αυτό ακολουθώ εγώ. Δεν το καταλαβαίνουν πάντα όλοι. Θεωρούν δηλαδή ότι πρέπει πάντα να σ' αρέσει το ίδιο πράγμα, πάντα να λες το ίδιο. Προφανώς δεν θα λέω το ίδιο με το τι έλεγα 20 χρόνια. Προφανώς δεν θα μου αρέσουν τα ίδια πράγματα. Προφανώς έχω περάσει 800.000
περιπέτειες και πράγματα και έχουν αλλάξει και τα λοιπά. Είναι λογικό αυτό, άκρως λογικό. Όμως είσαι εδώ τώρα. Κατσαρίδα, δεν με αφήνεται. Εντάξει, είμαι στο πλαίσιο που μπορώ. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προσπάθεια, κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή, το Legion Live, με τον Μανώλη και τον Έκτορα, που και που φαίνομαι και κανένα καλεσμένο και μιλάμε. Και αυτό χαλαρό είναι. Δηλαδή, ναι, πρόσφατα κάναμε μια εκπομπή και συζητάγαμε για γλυκά, ας πούμε, και δεν είχαμε τι άλλο να πούμε. Και επί μια μισή ώρα λέγαμε τι γλυκά μας αρέσουν και γαλακτομπούρικα και τα λοιπά. Εντάξει, ο πυρήνας μας από το gaming ξεκινάμε και τρεις. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά okay, για χαλαρό μπορείς να μιλήσεις για κάτι άλλο, δεν σε περιορίζει. Κάνουμε ένα σχολιασμό. Πού και πού, για να έχω επαφή έτσι με τον κόσμο, κάνω κάποια live stream, παίζω κάποια παιχνίδια. Και πάλι δεν μου στέλνει κάποιος παιχνίδια, δεν έχω κάποια συνεργασία με κάποιον, ούτε review κάνω, ούτε με νοιάζει να κάνω review. Ναι. Παίζω τα παιχνίδια που θέλω εκείνη τη στιγμή να παίξω και απλά το ανοίγω live stream και κάνουμε παρέα, υπάρχει μια διάδραση με το κοινό. Μάλιστα. Έτσι okay. Το πάω, δεν πάει κάποιος ultimate στόχος. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν αποθυμένα, υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να έχω πετύχει και δεν τα έχω πετύχει. Κάποια όμως, επειδή για να είμαστε και αυστηροί με τον εαυτό μας, δεν τα προσπάθησα και αρκετά ή δεν τα προσπάθησα με το σωστό τον τρόπο. Δηλαδή, άμα πρέπει να είμαστε και λίγο αυστηροί με τον εαυτό μας, να βλέπουμε τι κάνουμε λάθος. Ναι, η αυτοκριτική κλπ. Ναι. Μάλιστα. Εγώ πρακτικά δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Σε έχω καλύψει. Με έχεις καλύψει, εννοείται. Πάντα χυμάρος, παιδιά, ο Βασίλης. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να παίξουμε ένα διπλάκι στο Sega Zegatron Kiosk που έχω μέσα. Οπότε δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Εγώ λέω να παίξουμε στο Sega Zegatron Kiosk, ναι, για να σε εκθέσω τώρα. Ναι. Γιατί οι συνδρομητές μου, ναι, θα μπουν να δουν αυτό το βίντεο. Okay. Για θα σου κάνουμε raid. Με έχεις εκθέσει ήδη μια φορά στο Street Fighter στην Game Master. Τώρα θα παίξει δε... καλά εκεί φίλε, σε ξεφτύλισα. Κάνουμε ένα διαδίκο τον Βασίλη, με το Super Android, και να κάτσουμε να παίξουμε σε Sega που ξέρω ότι δεν είναι τόσο εκτάκια και τους κάνει πάρα πάνω παιδιά. Βάλα και στο τούρμπο κατά λάθος. Σε είχα και για λίγο χρόνο. Έφυγε ο Λάκλα αυτό. Ναι, καλά, δεν ξανά παίζω Street Fighter. Άσε με. Άμα είναι όποτε με συναντάς να παθαίνεις ένα τραυματικό σοκ, μην το... Σίξακ σοκ, όχι. Θες να βάλουμε ένα Street of Rage 2. Δεν είμαι καλός στο Street Fighter. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ χώμα για να σε ξεφτύλισα έτσι. Δηλαδή. Το είχαμε βάλει στο τούρμπο. Και στο τούρμπο. Κάτι απλά... έγινε, κάτι πάταγα από εδώ από εκεί. Ναι, και εντελώ τυχαία, έφυγε αέρα. Ναι, έφυγε σε 10 δευτερόλεπτα η μάχη. Ήταν στο τούρμπο, στο τέρμα. Στις κινήσεις πήγαινε ο χρόνος. Και το έκανα και πολύ κινηματογραφικό. Έλα τώρα, φύγε. Ναι, θα το βάλουμε αυτό το απόσπασμα. Θα το βάλω. περάστε, φύγε. Ήρθε γατάκι τώρα να μα πει εδώ πέρα κτλ. Του λέω πριν, τέλο πάντων, του δείχνω ένα τατού Noble 6, ξέρω εγώ. Από Halo και του λέω ρε, εσύ είναι από το Halo Reach. Φέρει τη συλλεκτική του Halo Reach. Ναι, είναι. Ναι, δεν την έχουν. Και προσέξτε, ακούστε την απάντηση. Πες το. Πού είναι, ποιο είναι ο Noble. Όχι, φέρει τη συλλεκτική του Halo Reach. Ποια είναι η απάντηση. Δεν την. Α, δεν την έχω. Δεν την έχει. Ναι, εντάξει. Δεν την έχω. Όχι, δεν την έχω. Έχω την 3, τη 2.
Το 1 το έχω σε απλό γιατί δεν είχε βγάλει συλλεκτική από όσο ξέρω. Το 5 έχω σε steelbook εκεί πάνω να το. Ναι, άστο, πάμε να παίξουμε Wonder Boy τώρα που έχεις. Wonder Boy. Γιατί δεν είσαι τώρα. Έλα, να σου πω τι θέλεις. Του Halo, δεν θέλω τίποτα. Ένα πράγμα σου ζήτησα, ήρθα στο σπίτι του Colson Hunter και, δεν είμαι... και δεν έχεις. Κοίτα, εντάξει, δεν σου φτάνει αυτό εκεί. Εντάξει, κοτομπουκίγια εκεί ο άλλος ο χαρακτήρας, εντάξει. Έλα, έχουμε κάτι. Δεν είμαι σαν εσένα στο. Εντάξει, δεν είσαι και τίποτα, αλλά. Τι θες να παίξουμε με Mega Drive, θες να παίξουμε ένα Streets of Rage 2. Θέλεις. Καταλαβαίνω, 20 ώρες δηλαδή. Primal Rage. Για διπλό, λες τώρα. Power Rangers. Ναι, ένα διπλάκι έτσι γρήγορα, ένα level. Mortal Kombat θα παίξουμε, φίλε. Πάλι fighting, όλο fighting. Έχω βαρεθεί να παίζω για να χάνω από fighting. Virtua Fighter 2, όχι όλα αυτά. Mortal Kombat 3, έχω Mortal Kombat Ultimate. Καλά, έχω κι άλλα από πίσω, μπορούμε να τα δούμε. Καλά, έλα, θα κλείσουμε πάρω πιο κάμερα και, θα το δουν και πάμε. Λοιπόν, και από το να φάω ξύλο τώρα σε κανένα fighting, γιατί έχω βαρεθεί να τρώω ξύλο στα fighting, και πάμε να δώσουμε λίγο ξύλο, έτσι. Πάμε και ένα dual, όχι dual, two players, εγώ θα πάρω, άντε, θα πάρω τον Max εγώ. Όχι, εγώ θα πάρω τον Max. Αν θες τον Max, πάρ' τον Max. Πού είναι ο Max, Max φίλε, γορίλας. Πάντα, ωραία. Πάμε. Τεχνίδι το οποίο το έχω συνδέσει, Βασίλη, με το Mega Drive 2. Φίλε, δεν γίνεται να το έχεις συνδέσει. Ναι. Κοίτα τι ωραίο φαίνεται. Πάμε. Κοίτα, ο Max εδώ. Έπεσε, άδοξε. Εσύ με κοπάνησες. Όχι. Έχει και friendly damage. Έχει, ναι. Έχει, μπορεί να σπάσω το ξύλο εδώ, ναι. Το κάνουμε Street Fighter. Ναι, 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 ναι. Γορίλα, τι έγινε, δε, έχει χαλάσει το... Ωχ, παιδιά, από τα χρόνια, δεν πατιέται το ποιο? Τέτοιο, ε. Άκησε τώρα, δεν πατιέται. Δεν πατιέται το kick. Φταίει το lag. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έχει χαλάσει. Πρέπει να παίζουμε τώρα κανένα Street Fighter. Κοίτα, πάλι να σε ξεφύγει. Παίζει μόνο η special κίνηση, βλέπεις. Κάνει το jump, τη special και το απλό δεν παίζει. Και καλά το. Δεν παίζει. Δεν πειράζει, πάμε. Πω, πω, πώς θα παίξω έτσι τώρα. Θα σε πετάω εγώ πάνω στους εχθρούς. Να ψάξω για άλλο χειριστήριο. Όχι. Εντάξει, θα παίξω. Θα σε πάρω αγκαλιά. Θα παίξω μόνο με special εγώ και θα χάνω όλη μου τη ζωή. Ωχ, μπήκες κι εσύ μέσα. Ας χτύπα τους εσύ, εγώ θα πάω να φάω το κοτόπουλο μόνο. Ναι. Εσύ ήρθες για το φαΐ. Εγώ για το φαΐ ήρθα, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε. Το τελευταίο το Street of Rage το παίξες ναι, που ναι. Και στις καινούργιες κονσόλες. Το τρεμάτσα με τη Σοφία. Το έχουμε κάνει και βίντεο μαζί, σκέψου. Κοίτα ρε παιδιά, σήκωσα χειριστήριο που δεν έχει μπουτόν. Κοίτα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ρίχτω. Έφαγες και εσύ μια... Πάρε ένα... Τώρα δεν πατιέται ούτε το άλλο, έτσι. Πω, πω, λοιπόν, ξέρεις τα κάνω. Ξέρεις τα κάνω. Τι θα κάνεις. Έχουμε χρόνο, ε. Λοιπόν. Παίξε, παίξε. Εγώ θα τερματίσω. Master System, φίλε. Εγγύηση. Γορίλα. Όλα. Όλα. Βέβαια θα έχω ένα μπουτόν μικρότερο. Υποθέτω ότι δεν θα γιατί έχω. Τώρα τις... τι είχες. Ναι, τώρα υποθέτω ότι δεν θα έχω τη special κίνηση. Ναι, ρε φίλε, τουλάχιστον τώρα έχω το base, καλύτερο. Εγώ κάτσα να πάρω κανένα κοτοπουλάκι αν έχει εδώ. Α, δεν είχε. Α, ορίστε, μαχαιράκι. Φάει το μαχαιράκι. Πάτω. Μπορεί να τραυματίσει. Αυτές οι φαγιάρες ήταν επικές. Ειδικά ο ήχος του synthesizer που έβγαζε το special. Ωπα, ναι, όχ, έχω το pose εγώ εδώ. Άρα δεν έχω ούτε άλμα. Τραγωδία. Όχι, κάνεις challenge run, ρε. Ξέρεις, πέρυσι τερματίζω Streets of Rage με one button. Ναι, 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 ναι. Ό,τι να είναι κάνει κινήσεις. Θέλεις, πάρε το μήλο, άμα θες να φας κάτι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πιάσω, περίμενε, θα δούμε. Είδες, αυτά είναι τα τελευταία στιγμή όταν συνδέσεις hardware που έχει να πάρει μπροστά 1,5 χρόνο. Τώρα δεν κάνει ούτε κανονικό kick. Πριν πώς το έκανε. Τέλος πάντων.
Θα φτάσουμε στο μπλεστρίδι μέσα που είναι η άλλη με τα δερμάτινα. Στο μπλεστρίδι. Ναι, 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 που είναι η άλλη με τα δερμάτινα, σαν τη μεγάλη του Πάτσο Σχολήν, το κλαμπ με το μαχόνι. Ποιο είναι ζωντανό. Τώρα, τώρα. Α. Wow. Είναι σαν να κάνω με ένα κουμπί δύο διαφορετικές εντολές. Είναι αστείο. Βγάζει. Ναι, τώρα. Δουλεύουν όμως, φίλε. Ναι. Είδες, τουλάχιστον δουλεύει. Εντάξει, λίγο το direction pad κολλάει. Το ανάποδο είναι το καλύτερο πάντα, θα ξέρεις. Να πάρεις όταν, αν σου χαλάσει το χειριστήριο του Master System, ναι, 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 βάζεις, ναι, ένα του Mega Drive και είσαι, ναι, κοντόπουλο. Ναι, ναι. Που είναι και καλύτερο. Και εξάκουμπο ειδικά. Ό,τι άλλο, το εξάκουμπο είναι όλα τα λεφτά. Κοίτα ρε, ούτε μια κίνηση μπορεί να κάνει. Κάτεμε πιο κάτω ρε. Έτσι χάνω από την κίνησή μου. Άκου τις φαλιάρες του Σουγκλάκου. Τις ελληνικές ταινίες. Παντόφλες, παράγει κάτι παντόφλες στους τοίχους. Έτσι παφ 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 παφ. Ποιος με χτύπησε εμένα, μία γύρισα για την παντόφλα και με χτύπησε. Φτάσαμε στο μπλε στρίδι. Εδώ πρέπει να σπάσουμε τα τραπέζια. Ναι, ναι, ναι. Πω, πόσο εκνευριστικό είναι αυτό. Που δεν έχω κοντρόλ. Κάτσα να πάρω κοτοπουλα... μιλαράκι. Οχ. Κοίτα, δεν μπορώ να το πήρε. Άντε τώρα να παίζαμε Street Fighter, αντίπαλοι. Δεν θα έκανα ούτε... ούτε πορδί δεν θα άφηνε με το κουμπί. Πάλι θα έχει γίνει χαμούλης. Γορίλα. Ούτε ένα grab δεν μπορώ να κάνω, δεν έρχονται. Έλα για grab. Α, ορίστε, ήρθε ένας. Σερενάτα λέει εδώ, δεν λέει. Σερενάτα. Σερενάτα. Φουντούκι. Τέλος πήρε μια ζωή. Πάγιο Ντόντοβαν, λέει και το όνομά τους αυτό, δεν είναι μεγάλη... Δεν ξέρω κατά πόσο κάθε πότε τα ανακυκλώνουν αυτά τα ονόματα. Δηλαδή στον καθένα έχουν βάλει ένα ξεχωριστό όνομα. Ναι, 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 ναι. Να σας πάσουμε. Ο μπάρμαν πίσω που θα βγει απ' έξω. Ω, κάτσα να φάω ένα, γιατί... Αυτή είναι η Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα ήταν, ναι, πολύ, ναι, αυτή, ναι. Δεν μπορώ να κάνω και άλμα τώρα εγώ. Τι κάνεις εκεί τώρα, κάτι περίεργα. Τις ξαναγέμισες τη ζωή εδώ. Αν το τερματίσω χωρίς να έχω χάσει χρησιμοποιώντας μόνο τη special move που τρώει όλο το health, θα είναι για τρόφι. Φαντάζεσαι και να βγει ένα τσίφ με τα unblock τελικά. Πώς. Πάμε, boss. Έχει κανένα κοτόπουλο τώρα εδώ. Στάντα θα έχει. Έξω από τα KFC είσαι, δεν θα έχει κοτόπουλο. Να τώρα, έλα, πάρ' το. Πάρ' το. Τι να το πρόλαβα. Κάνω. Το πρόλαβα εγώ, γιατί ήμουν άδειος τελείως. Πάμε, final boss. Αστείχο. No control. Αυτό είναι το boss. Ναι. Κάνει και άμυνα.
Τι κάνει αυτό. Φιλάκια. Το έχουμε τσακίσει. Πήρε εκδίκηση, φίλε. Εγώ πέθανα εδώ μεταξύ. Το βγάλαμε όμως. Το βγάλαμε. Εντάξει, τώρα άμα δεν μπορούσαμε να βγάλουμε. Τέτοια εμπειρία. Ο Σούπερ και ο Κόνσορ. 16άμπητη εμπειρία εδώ. Εδώ πέρα ένα boss το πρώτο. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε εδώ αυτό το βίντεο. Μην ξαναπάμε μέσα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω με το καλεσμένο αυτό σίγουρα ξέρω ότι πολλοί θα έχετε γουστάρει. Κάτσε εδώ να το χαμηλώσουμε γιατί μας πάμαρε. Θέλω όσοι ξαναείπα και στην αρχή δεν γνωρίζετε τον Βασίλη και την προσπάθειά του όλα αυτά τα χρόνια να μπείτε στο κανάλι Super Android. Links θα υπάρχουν σχετικά τα social του όλα από κάτω σε pinned σχόλια κτλ. Δώστε την αγάπη σε αυτό το βίντεο με ένα share, με ένα like, με ένα comment, με ένα subscribe. Και υποθέτω ότι και ο Βασίλης θα θέλει να κάνουμε κανένα άλλο βίντεο στο μέλλον αν γουστάρει. Ό,τι θέλει από μένα. Το θέλεις. Πάρ' το, το κάνεις παρουσίαση. Πάρε να παίξεις, ρε παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Για μένα, στο είπα. Λοιπόν, από όλα όσα είδα αυτό. Σε έχει τσιτάρει. Φίλε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ωραία, θέλω να βρω, ξέρεις τι θα κάνω. Mm-hmm. Θα βρω ένα χαλασμένο το eBay. Ναι, να το βάψεις. Για να είναι πάμφθινο. Όχι να το βάψω. Για να το βάλω σε τοίχο. Α. Okay. Και μόνο το κέλυφος στο μπροστά βασικά, άμα βρεις κάποιο χαλασμένο okay, του πεταματού. Αλλά να είναι, ξέρεις τώρα, είναι και, και τέτοιος. Μην είναι γρατζουνιές. Όχι, να είναι τέτοιο. Μπροστά καλά. Να είναι μπροστά καλά. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να τα ανοίξεις, ας πούμε, και, αν, και όλο μπορείς να το βάλεις, αλλά και αν τα ανοίξεις και, και βάλεις το κελί μόνο έτσι, αυτό δεν είναι πανέμορφο. Είναι ωραίο, είναι ψαρωτικό. Είναι ψαρωτικό. Τι τείχος ήταν αυτός, ήταν τείχος 8 bit αξίας, φοβερός. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ ωραία, πάρα πολύ για τη φιλοξενία, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες και σου λέω, όποτε θέλεις είσαι εδώ ευπρόσδεκτος να κάνουμε οτιδήποτε. Με τη μάτε πέρασα υπέροχα, δεν είναι γαμό της ημέρας σήμερα. Και εμείς, να είστε καλά παιδιά, θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.